Δημοκρατίας Μοντέρνα Αττικής. Χαιρετίζουμε όλους εσάς, μαθητές και φοιτητές, που δίνετε σήμερα τον αγώνα σας με όλους τους τρόπους και τα δικαιώματά σας στην μόρφωση και σε μια καλύτερη ζωή. Εκφράζοντας όλους τους γονείς σας, που δίνουμε καθημερινά πολλές μάχες μέσα σε συνθήκες ακρίβειας, ανεργίας, απειροσιάς, είμαστε περήφανοι που είστε και εσείς σήμερα εδώ και κάνετε δική σας υπόθεση τον αγώνα για ένα καλύτερο σχολείο. Ήταν αποτέλεσμα και του δικού σας αγώνα ότι ανακληθήκαν συγχωνεύσεις τμήματων, καταργήσεις τμήματων. Κρατήσατε ειδικότητες στα ΕΠΑΛ όταν ζητούσαν από γονείς και μαθητές να φύγουν μακριά από τη γειτονιά τους, ακόμα και από την πόλη τους, για να πάνε σε ένα άλλο σχολείο. Απέναντι σε αυτά το Υπουργείο απαντάμε ακόμα και να. Απαντά αφήνοντας παιδιά χωρίς παράλληλη στήριξη. Καταγγέλνουμε το Υπουργείο που απέναντι στις αγωνιστικές διαθέσεις των μαθητών απαντά με αποβολές. Απαντά ακόμα και με προσαγωγές μαθητών γυμνασίου επειδή κρίθηκαν ύποπτοι για υποκίνηση αγώνων. Καταγγέλνουμε το Υπουργείο που απέναντι στην υποχρηματοδότηση των σχολείων, στους οδάδες που πέφτουνε, στους ηλεκτρονικούς πίνακες που σκάνε, δέχεται και συμμετέχει μαζί με την κυβέρνηση στη χρηματοδότηση αποστολών της ελληνικής της χώρας μας, στους πολέμους που διεξάγονται στη γύρω περιοχή, στο σφαγιασμό ενός ολόκληρου λαού στη Παλαιστίνη. Ως γονείς φωνάζουμε και εμείς σήμερα εδώ ότι φτάνει. Οι μαθητές, τα παιδιά, η νέα γενιά δεν είναι αριθμοί. Οι ανάγκες τους δεν μπορούν να μπουν στη ζυγαριά κόστους και ωφέλους. Οι οργανώσεις γονέων θα συνεχίσουμε και σήμερα και στη συνέχεια διεκδικητικά να ζητάμε να αυξηθεί χρηματοδότηση στα σχολεία, να καταργηθούν όλες οι συγχωνεύσεις τμήματων, να καλυφθούν όλα τα κενά, ψυχολόγοι, νοσηλευτές σε όλα τα σχολεία, να χρηματοδοτηθούν οι σχολικές δράσεις και εκδρομές, κανένα παιδί να μην μένει αποκλεισμένο επειδή έχει οικονομική αδυναμία. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.